Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος να έρθει στο μικρόφωνο, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω τον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού ότι ο Πειραιάς, οι Πειραιώτισσες και οι Πειραιώτες, τα παιδιά του Πειραιά θα είναι πάντοτε δίπλα στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη τα παιδιά της, έχει ανάγκη να χαμογελάει και τάζει στο μέλλον. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Καλή βραδιά, την οποία μας την εγγυώνται όλοι οι καλλιτέχνες, οι οποίοι ήθελαν να υποστηρίξουν την προσπάθεια να χαμογελάμε όλοι. Και για να χαμογελάμε όλοι, πρέπει να μπορούμε, και προπαντός όσοι είμαστε στην πολιτική, να αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να κοιτάζει τα παιδιά στα μάτια. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Να είστε καλά. Καλή δεύτερη. Είπα πριν από λίγο, θα ήθελα ο άνθρωπος που αποτελεί την ψυχή του χαμόγελου του παιδιού να έρθει κοντά μας. Και φυσικά μιλάω για τον κύριο Γιαννόπουλο. Μαζί έχουμε παρουσιάσει από τις πρώτες μεγάλες εκδηλώσεις να έχουμε δίνει την ευκαιρία να τον τραβώ μετά από πολλά πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Χάρη σε εσάς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Χάρη σε όλους εσάς οι οποίοι αγκαλιάσατε και ακούσατε ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα εκτός από τα προβλήματα που έχουμε ο καθένας μας για να αντιμετωπίσει και να επιβιώσει, υπάρχουν και τα παιδιά, υπάρχει και το χαμόγελο του παιδιού. Και έτσι λοιπόν συσπηρωθήκατε. Αυτή άλλωστε είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων που μόνοι τους ήρθαν και πρότειναν στο χαμόγελο του παιδιού να γίνει αυτό. Ο Δήμαρχος αμέσως, και ξέρετε ότι εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά σε αυτές τις περιπτώσεις, αμέσως δέχτηκε. Και όχι μόνο δέχτηκε, αλλά με είχαν πάρει και τηλέφωνο και μου είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να κάνουμε κάτι σε ένα Πειραιά που έχει ανάγκη, σε ένα Πειραιά που και στην ευρύτερη περιοχή έχει ανάγκη από πλευράς προβλημάτων παιδιών. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω και με πάρει η διάθεση να πω πολλά, γιατί πρέπει να διασκεδάσετε σήμερα, είναι μέρα που θα περάσετε καλά, θα περάσετε μια υπέροχη βραδιά. Αλλά θυμηθείτε ένα πράγμα και ένα πολύ σημαντικό. Το χαμόγελο του παιδιού συνεχίζει ακάθεκτο, χωρίς να λυγίζει, χωρίς να δέχεται χτυπήματα από πουθενά, από τα προβλήματα. Κάνει σε εσά το τέλο του κόσμου να το καταλάβει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν τα συγκροτήματα, τα ελληνικά έδιναν συναυλίες, μου δόθηκε ευκαιρία να παρουσιάσω ένα συγκρότημα με το περίεργο όνομα Μασέλες. Βέβαια, επειδή δεν μπορούσα να το γράψω στην αυθίσα έτσι ακριβώς, συμφώνησα με τον αρχηγό του συγκροτήματος να γράψουμε τρία γράμματα. M-S-L. Ο Τάσος, λοιπόν, και οι Μασέλες, τότε, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι κοντά μας, αλλά κάπως διαφορετικός. Αυτή τη φορά με οικογενειακή συμμετοχή. Με το επίθετό του και με την κόρη του. Τάσος Βουγιατζής, Σοφία Βουγιατζή! Καλησπέρα, Πειραιά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε. Που γίνεστε κι εσείς φως για να φωτίζουμε σκοτάδια κάποιων σκοτεινών και μικρών ανθρώπων. Μεγάλες κουβέντες. Αστείο φτύνο, αφού σ' αγαπάω,
σένα ρωτώ, για σένα ρωτώ. Συγγνώμη θα πεις, μα θα σε μοιάξει. Κάποια νέα θα έχω στο πλευρό μου, να περνάω έτσι το καιρό. Κι όταν κι εσύ το παραπώ, θα δεις που θα πω. Μεγάλες κουβέντες, αστείο φτύνω. Αφού σ' αγαπάω, όπου κι αν εγώ, για σένα ρωτώ. Μεγάλες κουβέντες, αστείο φτύνω. Αφού σ' αγαπάω, όπου κι αν εγώ, για σένα ρωτώ. Για σένα ρωτώ. Μεγάλες κουβέντες, αστείο φτύνω. Αφού σ' αγαπάω, όπου κι αν πάω, για σένα ρωτώ. Μεγάλες κουβέντες, αστείο φτύνω. Αφού σ' αγαπάω, όπου κι αν πάω, για σένα ρωτώ. Για σένα ρωτώ. Συναυλίες. Από τριόχρονο του άρεσε να κάθεται και να ακούει μουσική. Τι να κάνουμε.
Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά σήμερα έρχομαι αντιμέτωπος με ένα πολύ όμορφο κοινό, χωρίς να αυτό να αποτελεί κομπλιμέντο, γιατί και τα χειροκροτήματά σας και η αγάπη σας και το χαμογελό σας είναι πάρα πολύ αυτή την εποχή που οπωσδήποτε το έχουμε απολύτερα να κλείνουμε. Θα φέρω κοντά σας τώρα έναν τραγουδιστή που ξεκίνησε την δεκαετία του 70 με ένα συγκρότημα. Παλιότερα το θυμούνται από τους Ανάκαρα. Αργότερα έκανε και σόλο καριέρα. Και βέβαια σήμερα αποτελεί ένα από τα καλά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής. Τώρα λοιπόν να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον Νίκο Ζιόβελα και το συγκρότημά του. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ και εγώ από τη μεριά μου εδώ πέρα όλους αυτούς τους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτό το όμορφο πράγμα. Θα παίξουμε, εγώ θα σας παρουσιάσω και ένα καινούριο συγκρότημα που γίνεται αυτό τον καιρό. Ονομάζεται Κρυφό Σχολείο και θα παίξουμε δύο τραγούδια. Εγώ είμαι σαν μέλος αυτού του συγκροτήματος. Τραγουδάω μαζί τους, πέρα από τα δικά μου πράγματα που κάνω. Yeah.
μπροστά είναι ο Μίτσος Αρχοντάκης, Κώστας Στρατηγόπουλος στην θάνα και Σάλζη Φωνή, Μάριος Στρατηγόπουλος, ο οποίος έγραψε και χάρα τραγούδια. Ακούσουμε ένα ακόμη.
Οδυσσέας ο Τσάκαλος στη συνέχεια. Κάτω το κάνω τα προπονητικά επάνω. Γεια σας. Σε αυτούς δύσκολους καιρούς... Let's go.
διώξω την αγάπη που έχω και ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους τις ευτικές οδούς, παλιωμένους δικούς μας κόσμους, καμένους στις αγρούς. Έστω και έγινε, έστω και έγινε, μέρα έφυγε, έγινε μικρό. Πάμε! Έστω και έγινε, έστω και έγινε, στο τέλος της συναυλίας για να έχουμε και λίγο suspense.
Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλοι γελάμε, ήρθαμε με χαμόγελο, ήρθαμε με ενθουσιασμό, με κέφι, χαίρομαι που τραγουδάτε. Έτσι θέλουμε πραγματικά να περάσει όλη αυτή η βραδιά. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Πειραιάς μας πάντα είχε την πρωτοκατεδρία στα ελληνικά συγκροτήματα. Πολλά ελληνικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, του 70, αλλά και του 80 ξεκίνησαν από τον Πειραιά και έκαναν σπουδαία καριέρα. Ένα από αυτά, σε ένα μάλλον από αυτά, ξεκίνησε και ο τραγουδιστής που έκανε αργότερα καριέρα σαν συνθέτης, σαν μουσικός, σαν και ερμηνευτής. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά σας παρουσιάζω τον Αντώνη Βαρδί! Μεγάλο μπράβο. Θα σας πω αφού ετοιμαστούμε. Θα σας πω μια μικρή ιστοριούλα. Το 1997 είχα μια μελωδία και την έδωσα στον Αντώνη τον Ανδρικάκη να γράψει στίχους για ένα δίσκο του γιού μου. Εκείνη την εποχή, δυστυχώς, ένα παιδί, ένα αγοράκι 15 χρονών, πέθανε σε ένα εγκαταλειμμένο τρένο. Οι γονείς του ψάχναν να τον βρούνε, αλλά μετά από ένα μήνα περίπου. Θα ήθελα να πω να μην υπάρχουν τέτοια παιδιά και να μας στεναχωρούν. Αφιερωμένο λοιπόν, το λέω για πρώτη φορά αυτό, όχι το τραγούδι, ότι το έχουν γράψει για αυτό το παιδάκι. Λίγο έτσι να βάλουμε λίγο βάθος. Έτοιμος είναι. Πάμε. Μια κουβέρτα ψηλή
σε ένα κελί που το κλείδωσαν τόσοι πολλοί. Άμα δεις τα παιδιά πες ενεργά σε αγάπες που έχουν ξεχάσει. Είναι άγριος καιρός, είμαι μικρός, έχω ζήσει πολλά, η ζωή μου κυλά με το θάνατο σου. Δεν υπήρξε για το λίγος χρόνος. Yeah.
στιγμή φοβήθηκα μου πως πείτε έχω τα τζάμπα δίπλα μου. Εντάξει. Ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι μια κυρία εδώ πέρα που λέγεται Ελισάβετ και είναι 96 χρονών.
Να είστε καλά, κύριε Αλεξάνδρε, και το περκόλλι σας. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε ένα παιδικό μου φίλο, το Σάββα, και τη γυναίκα του που είναι εδώ. Στη γυναίκα μου που υπάρχει και εκεί, στους φίλους μου και σε όλους σας. Ένα τραγούδι που τώρα όταν είναι πολύ μικρός. Θα
θα περιμένω να έρθεις, ούτε να φύγεις μέσα στις γιορτές τα φώτα. Πρώτος αγγίξω και καθί, ότι αγάπησα απλά στον οτιρότα.
δεν αγγίζει της δικής μου το παλμό. Πώς που μια βράδια ένας συνοβάτης προς τα πότα αυτού του τσίπο ισορροπεί. Παίρνει όμορφο νιώθος την παλαρίνα κι είναι μονάχος το λαοπλό στην σκηνή. Μα τι κι αν αρχίσω, όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό σου ουρανό. Σπαντά και στιμίζει ότι πιο θα πω μαζί και σκοτεινό. Thank you.
Μήπως θέλετε να φανείτε. Άμα θέλετε φανεί, λέτε φανεί. Δηλαδή τραγουδάτε εσείς και εγώ πέθω κιτάρα. Και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Oh!
στο πλάκι, πια στο πλακόκι. Είμαστε οικοδεσπότες όλοι. Δεν είμαστε φιλοξενούμενοι. Είστε κι εσείς και εμείς μια μεγάλη παρέα. Και αυτή η προσπάθεια εδώ που κάνουμε τώρα είναι τίποτα. Δεν έχουμε ξανακάνει ούτε πρόβες ούτε τίποτα. Δεν προλάβουμε. Είναι τόσο πολύ ο κόσμος όπου δεν προλάβαμε να ανεβούμε πάνω να κάνουμε πρόβες. Και εγώ με τραγούδι και θα κλείσω με αυτό. Πάλι από την του στίχους την Τραπετσόνα. Φτάζουμε την Τραπετσόνα, το έχουμε.
Μαντόνα τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρε το στεφάνι μας, πάρε το γεράνι μας. Στη τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Μα
τον Ερνού στην μοίρα μου μιλούσα. Είχε στη βήτα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με φύρες γύφτησα με μου. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Το πρώτο σου το μπάλα. Μα τώρα πείθω τη γεύου τον υπάλλη. Εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη. Και στις αρένες του κόσμου σου μάνα μου ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Τα ρίδα. Στα μουσικά να βρείτε κάτι που να εντυπωσιάσει, κάτι που να πουλήσουμε περισσότερα φύλλα. Λοιπόν, πιστεύω ότι την είδηση αυτή τη βρήκα, δεν θα σας την πω τώρα, απλώς θα σας πω ότι έρχεται κοντά σας ένας πραγματικά σπουδαίος τραγουδοποιός
συνθέτης, τραγουδιστής και ένα ντουέτο που θα μας θυμίσει πολύ καλές εποχές. Από τους περίφημους λαθρεπιβάτες, το έτερο νήμιση του Γιάννη Νικολάου, ο Πατελής Θαλασσινός.
πολύ ανάγκη. Τρέχουν από τα μάτια μου, άλλασες και πελάτη. Στείλ ένα γράμμα, μια συλλαγή, αν έχεις το Θεό σου. Thank you.
Τρογιάννη θα την βρούμε. Απόψε κι με λίγη φαντασία θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό. Μοιάζεται αυτή η διαδικασία, μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ. Τους ανθρώπους που ήταν απόψε εδώ πέρα, ενώ τους συναδέλφους μου, τους καλλιτέχνες που τους θαυμάζουν, τους αγαπάω χρόνια, με τους περισσότερους επαφούς που έχουμε συνεργαστεί. Και ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα που σε τέτοια δίσεκτα χρόνια ήρθατε και δώσατε το παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφιερώνουμε αυτό το τραγουδάκι που θα παίξουμε τώρα σε όλους σας, αλλά περισσότερο στα παιδιά. Και στον αγαπημένο μου Κωστάκη, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, μπαίνει στα πέντε. Δεν θέλω εγώ
Όσους καλλιτέχνες και αν καλούσαμε, θα ερχόντουσαν να απόψε να τραγουδήσουν. Δεν είμαστε μόνοι εμείς. Σε αυτή την κοινωνία σήμερα και σε αυτές τις κοινωνίες, πάντα από την αρχαιότητα, δηλαδή, υπήρχαν οι καλλιτέχνες και οι πολιτικοί. Έχουμε απομυστεί και την πολιτική πλέον οι καλλιτέχνες.